πριν από 3 χρόνια, θυμάστε, είχαμε το ξέσπασμα του φαινομένου Ιαννού, όπου εκεί όχι μόνο η πόλη της Καρδίτσας πατήθηκε, ήταν κάτω από 1 μέτρο νερό, αλλά και πάνω από 2.500 επιχειρήσεις έπαθαν μεγάλη συνέστηση, κάποιες από αυτές καταστράφηκαν ολοσκληρώς. Και ενημερωτικά σας λέω ότι πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει, δεν μπορούσαν να καλύψουν το κόστος της μεγάλης καταστροφής, γιατί οι αποζημιώσεις που δόθηκαν και πολύ αργά, αλλά ήταν και πενικρές οι αποζημιώσεις. Και μην μπορώντας οι άνθρωποι να καλύψουν το κόστος, κλείσαν επιχειρήσεις, και αυτό είχε και σαν και τις απώλειες πολλών θέσεων εργασίας. Ένας δημόσιος Καρδίτσας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ανεργία, στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα.